εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, έλθε και σκήνωσεν ημίν και καθάρισον ημάς, από πάσχη λίδους και σώσον αγαθέντια σου, τας ψυχάς ημών. Αμήν. Καθίστε. Το σημερινό θέμα το οποίο θα σας αναπτύξω και θα σας μιλήσω αναφέρεται στους λογισμούς του ανθρώπου, στους λογισμούς όπου έρχονται μέσα στην σκέψη μας, στους λογισμούς που μας περνάνε, οι οποίοι λογισμοί, θα πρέπει να πούμε, άλλοτε είναι καλοί λογισμοί και άλλοτε είναι αισχροί λογισμοί, λογισμοί οι οποίοι πολεμούν να ρίξουν τον άνθρωπο σε αμαρτία και να τον φέρουν εκεί που ο διάβολος επιθυμεί. Οπότε έχουμε δύο ειδών, θα λέγαμε, καταρχάς, λογισμούς. Έχουμε έναν καλό λογισμό και έχουμε και τους κακούς λογισμούς. Θα σας θυμίσω την προσευχή που μας είπε ο ίδιος ο Χριστός στο Πάτερ ημών, και μη εισενέγγεις ημάς εις πειρασμόν. Μην αφήνεις, Κύριε, τον πειρασμό να μας πειράξει. Και φυσικά το πρώτο πράγμα το οποίο κάνει ο πειρασμός, ο οποίος λέγεται πειρασμός, διότι έχει μια μεγάλη, πάρα πολύ μεγάλη πείρα, μια μεγάλη εμπειρία, και ξέρει με ποιο τρόπο θα πλησιάσει τον κάθε άνθρωπο ώστε να τον κάνει να πέσει και να αμαρτήσει. Έτσι λοιπόν, ξεκινάει από τους λογισμούς. Επίσης βλέπουμε ότι όταν το βράδυ στο απόδειπνο κάνουμε, λέμε να μας γλιτώσεις από τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού. Ο λογισμός είναι σαν το βέλος που έρχεται και σημαδεύει ο εχθρός, τεντώνει το τόξο του και στο στοχεύει. Και κοιτάει να σου χτυπήσει απευθείας την καρδιά για να σε τελειώσει. Αυτό το στόχο έχει ο λογισμός. Ο κακός λογισμός. Έτσι. Λοιπόν, θα ήθελα λοιπόν να δούμε ότι ο άνθρωπος, για να μπορέσει ο ίδιος να απαλλαγεί από τα πάθη του, δεν μπορεί να το κάνει εύκολα αυτό, εάν πιο πριν δεν έχει απαλλαγεί από τους λογισμούς. Δεν είναι εύκολο δηλαδή κάποιος να γλιτώσει από τα πάθη του, από τα αμαρτήματά του, εάν πιο πριν δεν έχει γλιτώσει από τους λογισμούς. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν ο λογισμός στην πτώση του ανθρώπου. Εκείνο που πρέπει να προσέχει ο άνθρωπος στους λογισμούς είναι κυρίως η συγκατάθεση του ανθρώπου. Δηλαδή, να μην συγκατατίθεται. Έρχεται ο λογισμός. Συγκατατίθομαι στο λογισμό. Γιατί άμα βάλω τη συγκατάθεσή μου, αυτομάτως μετά από λίγο ήρθε η πτώση. Αυτομάτως μετά από λίγο ήρθε η πτώση. Ο Άγιος Ιωάννης ο Κολοβός έλεγε ότι όταν τον πολεμάγανε οι λογισμοί, ανεβαίνω λέει πάνω σε ένα δέντρο. Και όταν τον ρωτάγανε ποιο είναι αυτό το δέντρο, τι είναι αυτό το πράγμα, όπως λέει όταν σε κυνηγάει ένα άγριο ζώο να σε φάει μέσα στην έρημο, θα ανέβεις επάνω στο δέντρο λέει για να γλιτώσεις. Δεν γλιτώνεις. Το ίδιο την ώρα λέει των λογισμών, ο άνθρωπος πρέπει να ανέβει πνευματικά. Άρα και το δέντρο το οποίο πρέπει να ανέβει είναι η προσευχή. Άρα αυτομάτως ξεκινάει την εργασία της προσευχής. Με το που έρχεται ο λογισμός δεν συγκατατίθεται, την πολεμάει και αρχίζει αμέσως την προσευχή.
Και ξεκινάει με το Κύριε σου Χριστέ ελέησόν με. Κύριε σου Χριστέ ελέησόν με. Κύριε σου Χριστέ ελέησόν με. Και ανάλογα με το πού είναι ο λογισμός και τι λογισμός είναι, απομακρύνεται και από το μέρος το οποίο είναι. Και καταφεύγει, αν είναι ισχυρός λογισμός, καταφεύγει συνέχεια μετά σε ισχυρή προσευχή. Ώστε να μπορέσει να απομακρύνει τον λογισμό. Εάν νικήσει τον λογισμό και φύγει, δεν τον αφήσει μέσα να καθίσει, γιατί εκείνη την ώρα είμαστε σε ένα πόλεμο. Είναι όπως αν μας επιτεθεί η Τουρκία. Με τα πρώτα μπαμ που θα κάνουν, να μπουν σε ένα νησί μας, με τα πρώτα καράβια ή τις πώς λέγονται αυτά, τα λέμβους, που θα μπουν να ανεβούν πάνω στο νησί μας, εάν εμείς εκείνη τη στιγμή τους πυροβολάμε και τους σκοτώνουμε έναν έναν, δεν θα μπορέσουν ποτέ να κάνουν αποβίβαση πάνω στο νησί. Άρα λοιπόν πρέπει να πολεμήσουμε εκείνη τη στιγμή και να έχουμε ισχυρό πόλεμο, ώστε να μην τους αφήσουμε να κατακτήσουν το νου μας. Αν κατακτήσουν το νου μας, πάει. Έπεσε το νησί. Αρχίσαν, ήδη πήραν το πρώτο έδαφος. Άρα λοιπόν αμέσως έχουν να κάνουν με πόλεμο. Και είτε το λέει ο Απόστολος Παύλος. Δεν έχετε, λέει, να πολεμήσετε με σάρκα και αίμα, αλλά έχετε να πολεμήσετε με τα σαρχάς και τις εξουσίες, τους σκότους, του αιώνος τούτου. Έχετε να πολεμήσετε, λέει, με πνεύματα, πονηρά και ακάθαρτα. Δεν έχετε, λέει, να πολεμήσετε με σάρκα και αίμα. Δεν είναι, δηλαδή, ανθρώπινος ο πόλεμος που κάνουμε, αλλά είναι ένας πόλεμος, ο οποίος, ο πόλεμος αυτός, έχει στόχο και χτυπάει την ψυχή του ανθρώπου. Και εισέρχεται μέσα διά του λογισμού μας. Άρα αυτομάτως κάνω πόλεμο. Αυτομάτως ξεκινάω τον πόλεμο. Κάποτε ο Αββάς Μακάριος, έχουμε πάει εκεί στην Αίγυπτο, όπως πάμε στην Αλεξάνδρεια μεταξύ Καΐρου και Αλεξάνδρεια, είναι το μοναστήρι του Αγίου Μακαρίου. Εκεί λοιπόν, το οποίο σήμερα φυσικά το έχουν οι μονοφυσίτες. Ο Αββάς Μακάριος λοιπόν, εκεί στην έρημο που ήταν, είδε, λέει, το διάβολο να κουβαλάει ένα τσουβάλι. Του λέει, πού πας, του λέει, εσύ. Λέει, πηγαίνω, λέει, στους μοναχούς. Στους μοναχούς, λέει, και τι πάει να κάνεις, του λέει. Τι είσαι στο τσουβάλι. Λέει, έχω, λέει, λογισμούς. Λέει, γιατί το τσουβάλι είναι τόσο φουσκωτό. Αλλά γιατί για τον καθέναν έχω το δικό του λογισμό. Για τον καθέναν έχω το δικό του λογισμό. Και αν δεν πιάσει ο ένας, είναι, έχω διάφορα γεύματα, λέει. Άμα δεν πιάσει το ένα γεύμα και μία γεύση, του έχω άλλη γεύση. Άμα δεν πιάσει εκείνη η γεύση και δεν του αρέσει, του έχω άλλη γεύση, λέει. Και άμα δεν του αρέσει και αυτή η γεύση, του έχω άλλη γεύση. Θα τον πετύχω, λέει, τον μοναχό. Και του λέει, έχεις πολλούς μοναχούς, του λέει, που άλλοι δυστυχώς δεν τα καταφέρνω, λέει, εύκολα με τους μοναχούς. Αλλά είναι δύο-τρεις, λέει, που μου υποκύπτουν. Λέει, θυμάσαι, λέει, κανέναν. Ναι. Άλλοι, ναι, είναι ένας θεόμπεπτος, λέει. Αυτός, λέει, μόλις πάω αμέσως ό,τι του πω, κάθεται, λέει, και το σκέφτεται. Μόλις του βάλω ό,τι τροφή του βάλω στο μυαλό του, αμέσως, λέει, αυτός την καλλιεργεί. Καλά, του λέει. Οπότε όταν πήγε ο Αββάς Μακάριος, πήγε εκεί στις σκήτες των πατέρων, το χαιρετάγανε όλοι, θέλανε να το φιλοξενήσουν. Αλλά ο Άγιος Μακάριος ρωτάει, ποιος είναι ο Θεόπαιμπτος, λέει, θέλω, λέει, στη σκήτη του να πάω. Οπότε πήγε, κουβέντιαζε μαζί του ο Άγιος Μακάριος και τα λοιπά, και είδε ότι δεν του έλεγε κάτι ο μοναχός. Ντρεπότανε να του εξομολογηθεί και να του αποκαλύψει τους πονηρούς λογισμούς. Έτσι, ντρεπότανε. Και αυτό το πράγμα το προσέχουμε, διότι, ας πούμε, λέει, λέμε στην εξομολόγηση έχω πονηρούς λογισμούς. Και τώρα το ξεπερνάω. Δεν φεύγει, λένε έτσι οι πατέρες. Εδώ γράφω τα βιβλία που έχω μπροστά μου. Δεν φεύγει, λέει, ο λογισμός, αν πεις έχω πονηρό λογισμό ή είχα πονηρούς λογισμούς. Πρέπει να αναφέρω, λέει, συγκεκριμένα ποια γεύση λογισμών μου έστειλε ο πονηρός για να τον εξολετρευτεί.
Και δεν εξολοθρεύεται, λέει, είναι σαν το φίδι. Το φίδι, λέει, καταστρέφεται μόνο αν βγει από τη φωλιά του. Το φίδι μπορεί να το χτυπήσει μόνο αν βγει από την τρύπα του. Όταν βγει το φίδι από την τρύπα του, τότε μπορείς να του δώσεις μία με ένα ξύλο και να το σκοτώσεις με ένα σκερπάνι, με ένα γκασμά. Εάν λοιπόν, λέει, δεν βγάλετε το φίδι από την τρύπα του, το συγκεκριμένο λογισμό, είχα αυτό το λογισμό, αλλά είχα και αυτόν τον λογισμό, είχα και εκείνον τον λογισμό. Εάν λέει, δεν το βγάλετε, τότε σημαίνει ότι τον έχετε αποδεχτεί μέσα σας και απλώς καλύπτεται, λέει. Και το καλύπτεις. Είχα λογισμούς. Τότε, λέει, ο διάβολος δεν παθαίνει τίποτα. Ισχυροποιείται πίσω, λέει, από αυτό το, πώς να το πούμε, το παραπέτασμα που έβαλες και νόμιζες ταυτόχρονα το εσύ, εξομολογήθηκες κιόλας, ανάπαυσες την ψυχή σου, λες, εγώ το είπα. Όχι, πρέπει, λέει, ονομαστικά να πεις, είχα αυτό το λογισμό, είχα εκείνο το λογισμό, είχα εκείνο το λογισμό. Πρέπει δηλαδή να βγάλεις το φίδι από την τρύπα. Ένα φίδι. Και ένα φίδι που βγαίνει να το σκοτώνεις. Άμα δεν βγει το φίδι από την τρύπα, δεν σκοτώνεται. Με το να λέμε, εδώ έχει πολλά φίδια, δεν σημαίνει ότι τα φίδια τα σκοτώσαμε. Θέλει ένα-ένα φίδι, βγάζει από την τρύπα του και σκότωνα. Έτσι λοιπόν, βλέποντας ότι δεν μιλούσε ο Θεόπεμπτος, του λέει ο Άγιος Μακάριος, ξεκίνησε μόνος του και του λέει, ξέρεις κάτι, του λέει, βρε παιδί μου, να, και εγώ αδελφέ μου, τόσα χρόνια είμαι ασκητής, λέει, γέρασα πια, αλλά ξέρεις, έχω σαρκικούς λογισμούς ακόμα. Τι λες, βρε γέροντα, του λέει, και εσύ έχεις, και εγώ τον ίδιο πειρασμό έχω. Και από τότε το έβγαλε ο Θεόπεμπτος. Και αφού το έβγαλε, και εξομολογήθηκε και συγχωρέθηκε, έκτοτε αναφέρει ο Αββάς Μακάριος, δεν μπόρεσε να τον ξαναπολεμήσει. Το συμβούλευσε ο Άγιος Μακάριος και δεν μπόρεσε, λέει, να τον ξαναπολεμήσει πάνω σε αυτό το σημείο ο λογισμός και ο πονηρός. Άρα λοιπόν, να θυμόμαστε το διάβολο που είδε ο Άγιος Μακάριος, που περνούσε με το τσουβάλι και μοίραζε στον καθέναν ανάλογα τη γεύση την οποία ο καθένας του άρεσε. Γιατί επειδή ο καθένας από εμάς έχει διαφορετικό χαρακτήρα, έχει διαφορετική προσωπικότητα, μπορείτε να καταλάβετε ότι στον καθέναν αλλιώς ο διάβολος πρέπει να ανταποκριθεί. Όπως σε όλους μας δεν αρέσει το ίδιο φαγητό. Κατά τον ίδιο λοιπόν τρόπο και στις σκέψεις και τους πονηρούς λογισμούς, ο διάβολος ξέρει στον καθέναν που είναι η Αχίλλειος πτέρνα του. Ξέρει που είναι η αδυναμία του καθενός. Ξέρει που σκοντάφει ο καθένας. Και έρχεται εκεί και θα πάει να τον τσιγκλήσει. Ο Απόστολος Παύλος στην προς Κολοσσαΐς μας λέγει, νεκρώσατε ουν τα μέλη ημών τα επί της γης, πορνεία, ακαθαρσία, πάθος, επιθυμία, κακή και πλεονεξία ή της εστίν ειδωλολατρία. Διά έρχεται η οργή του Θεού επί τους ιούς της απειθίας. Ενείς και εμείς περιεπατήσατε ποτέ, ότε εζείτε εν αυτής. Νινί δε απόθεστε και εμείς τα πάντα, οργήν, θυμών, κακίαν, βλασφημίαν, εσχρολογίαν εκ του στόματος ημών. Μη ψεύδεστε εις αλλήλους, απεκτισάμενοι των παλαιών άνθρωπων, συν της πράξης είναι αυτού, και εντισάμενοι των νέων, των ανακαινούμενων, εις επίγνωσιν κατ' εικόνα του κτίσατος αυτών. Ενδύσαστε ουν, ως εκλεκτοί του Θεού, άγιοι και αγαπημένοι, σπλάχνα εκ θερμού, χριστότητα, ταπεινοφροσύνη, πραότητα, μακροθυμία, ανεχόμενη, αλλήλων και χαριζόμενη εαυτής. Εάν της προστεί να έχει μομφή, καθώς και ο Χριστός εχαρίσα το ημί, ούτω και ημείς. Εδώ ο Απόστολος Παύλος προς Κολοσσαΐς, στο τρίτο του κεφάλαιο, από το 5 μέχρι το 13 το στίχο, αναφέρει και στην ουσία αναφέρεται πάνω σε πονηρούς λογισμούς.
Λέει ο Άγιος Μάξιμος ο ομολογητής, νεκρώσατε, λέει, μας λέει ο Απόστολος Παύλος, τα μέλη σας που σέρνονται πάνω στη γη. Να νεκρώσετε την πορνεία, την ακαθαρσία, το πάθος, την κακή επιθυμία και την πλεονεξία. Λέγοντας που σέρνονται στη γη, τα μέλη σας που σέρνονται στη γη, εννοεί, λέει ο Άγιος Μάξιμος, ο ομολογητής, εννοεί ο Απόστολος Παύλος το σαρκικό φρόνημα του ανθρώπου. Πορνεία όμως ονομάζει την έμπρακτη αμαρτία, όταν γίνεται η σαρκική αμαρτία. Ενώ το άλλο είναι σαρκικό φρόνημα, έτσι, έχω σαρκικό φρόνημα, δηλαδή ρέπω, σκέφτομαι, κάνω, ενώ πορνεία είναι επί τούτου η πράξη πλέον, η οποία τελείται, μας λέει. Ακαθαρσία, γιατί δεν τη λέει. Νεκρώσατούν τα μέλη τα επί της γης, την πορνεία. Ακαθαρσία. Η ακαθαρσία, λέει, είναι η συγκατάθεση που κάνουμε στην αμαρτία. Όταν συγκατατεθέμεθα. Αυτή, λέει, είναι η ακαθαρσία. Πάθος, λέει μετά. Ακαθαρσία, πάθος. Πάθος είναι ο εμπαθής λογισμός μας. Ο λογισμός πλέον, ο οποίος είναι εμπαθής μας, έχει γίνει μέσα πάθος. Δηλαδή εκεί σκοντάφτει ο άνθρωπος σε αυτό το λογισμό. Είναι αυτό που σας είπα προηγουμένως, η Αχίλλειος Πτέρνα. Ξέρει κατάλληλα τι φαγητό σου σερβίρει ο διάβολος. Επιθυμία μετά είναι. Επιθυμία κακή. Με την επιθυμία την κακή ονόμασε, λέει, την παραδοχή του λογισμού και της επιθυμίας. Την παραδοχή της. Μετά, λέει, πάει πλεονεξία. Είπε το υλικό είναι η πλεονεξία, η οποία γεννά και αυξάνει ένα πάθος. Όλα αυτά, λέει, σαν μέλη του σαρκικού φρονήματος, διέταξε ο Απόστολος Παύλος να τα νεκρώσουμε. Οφείλουμε λοιπόν να τα νεκρώσουμε, γιατί για να μπορέσουμε να χτυπήσουμε τα πάθη μας. Να μπορέσουμε να χτυπήσουμε τα πάθη μας. Και μετά μας λέει ότι η πλεονεξία, λέει ο Άγιος Μάξιμος ομολογητής, είναι η γαστριμαργία, η οποία το πολύ φαγητό, η οποία είναι η μητέρα και η τροφή κάθε σαρκικής αμαρτίας και της πορνείας. Γιατί η πλεονεξία δεν είναι μόνο για τα χρήματα, λέει, αλλά είναι και στο φαγητό και η γαστριμαργία. Άρα λοιπόν, εάν ο άνθρωπος δεν απαλλαγεί από αυτά τα αμαρτήματα, από αυτούς τους λογισμούς, δεν μπορεί να νικήσει από εκεί και πέρα τα πάθη. Έχεις διάφορα πάθη. Το ζήτημα δεν είναι ότι έχω διάφορα πάθη και τι θα κάνω στο κάθε πάθος. Στο κάθε πάθος τι θα λέμε, κάνε προσευχή. Δεν νικέται το κάθε πάθος. Τα προσευχή είναι σαν να λέμε φτιάξτε ένα τραπέζι και να λέμε κάντε προσευχή να φτιάξετε το τραπέζι. Θέλουμε να μαγειρέψουμε. Κάντε προσευχή να μαγειρέψουμε. Το κάθε πράγμα θέλει, το ένα θέλει ξυλουργείο. Το άλλο θέλει την κουζίνα του. Θέλει υλικά του για να μαγειρέψουμε. Άρα λοιπόν, όταν είμαι άνθρωπος εμπαθής, δηλαδή έχω πάθη, και ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος ο οποίος δεν έχει πάθη, δεν έχει αμαρτήματα? Ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος που δεν έχει αμαρτήματα? Ουδής αναμάρτητος. Αφού λοιπόν όλοι υποκείμεθα στην αμαρτία, πρέπει να δούμε και με ποιο τρόπο θα γλιτώσουμε από αυτή την αμαρτία. Πώς θα ξεφύγουμε από τα χέρια της αμαρτίας. Και το πρώτο μας λέει ο Χριστός μας, ότι τι, βλέπετε δια του στόματος του Αποστόλου Παύλου, μας λέει ποια είναι τα πάθη και πώς πολεμιούνται. Τι πρέπει να κόψω. Εάν αυτά δεν τα αποκόψω, δεν πρόκειται ποτέ μου να ελευθερωθώ. Και εδώ εμείς που είμαστε ένα φροντιστήριο, θα έλεγα, έτσι, ένα φροντιστήριο το οποίο ο μοναχισμός είναι
το σχολείο εκείνο, το οποίο μας μαθαίνει ακριβώς αυτούς τους τρόπους και τους μεθόδους καλύτερα από ό,τι μπορεί να τους μάθει κανείς, έστω μέσα και σε μία ενορία. Τους μαθητεύει καλύτερα, γιατί ακριβώς είναι σαν το φροντιστήριο, είναι κάτι πιο εντατικό. Έξω έχω και άλλες ασχολίες να κάνω. Έξω έχω και άλλα θέματα να ασχοληθώ. Μέσα στο μοναστήριο όμως, έγινα μοναχός, φόρεσε να ράσω με μία σκοπιμότητα. Να μπορέσω να γίνω φως, να καθαριστώ και να γίνω φως. Και λες εσύ, πώς θα καθαρίσω, όπως τώρα τις ημέρες αυτές καθαρίζει ο εκκλησάρης τους πολυελαίους. Εάν μου πείτε εμένα πώς καθαρίζονται οι πολυέλαιοι, θα σας πω ότι δεν γνωρίζω. Δεν γνωρίζω πώς καθαρίζεται. Τι πρέπει να κάνω? Πρέπει να μάθω πώς καθαρίζεται. Δηλαδή, τι υλικό πρέπει να βάλω? Να πάρω χλωρίνη? Ξέρω ότι καθαρίζει τα ρούχα η χλωρίνη. Θα καθαριστεί η χλωρίνη όμως, αν πάω να καθαρίσω το πολυέλαιο? Γιατί στα ρούχα που το ρίχνω, όταν έχει λεκέ η χλωρίνη, η χλωρίνη το καθαρίζει. Θα μου καθαρίσει όμως η χλωρίνη και το πολυέλαιο? Όχι. Η χλωρίνη είναι για άλλο πράγμα να καθαρίσει. Το ίδιο λοιπόν για άλλο πράγμα είναι, και άλλο πράγμα, άλλο υλικό θέλει να καθαριστεί ο πολυέλαιος. Θέλει το πράσο. Θέλει το πράσο για να καθαριστεί. Δεν μπορεί να καθαριστεί με οτιδήποτε άλλο υλικό. Το κάθε ένα το ασημικό. Θέλει το δικό του το ασήμι υλικό για να μπορέσει να το καθαρίσει. Το ίδιο λοιπόν το κάθε πάθος μας δεν είναι η προσευχή. Κάνε προσευχή και το σταματήσαμε. Και γι' αυτό πολλοί άνθρωποι πιστεύοντας μόνο με μια προσευχή ή με μια νηστεία μπορούν και καταργούν, νομίζουν τα πάθη. Δεν σταματούν, δεν καθαρίζονται. Θέλει συγκεκριμένο αγώνα, θέλει συγκεκριμένη μεθοδολογία, θέλει συγκεκριμένο τρόπο. Όπως και ο καθαρισμός θέλει συγκεκριμένο τρόπο και ειδικό υλικό. Ας δούμε λίγο και την αντιμετώπιση. Πώς αντιμετωπίζουμε τους λογισμούς? Πρώτα απ' όλα χρειάζεται, για να αντιμετωπιστούν οι λογισμοί, αυτό που σας είπα προηγουμένως, χρειάζεται την καθαρή εξομολόγηση. Πρέπει η εξομολόγησή μας να είναι καθαροτάρτη. Με ταπείνωση, σύντομη και καθαροτάρτη. Δηλαδή, έχω αυτό, εκείνο και εκείνο. Δεν αφήνω να υπονοείται κάτι. Ο διάβολος έχει την ντροπή. Το όπλο του είναι η ντροπή. Εκείνη την ώρα. Η ντροπή όμως υποκρύπτει ότι έχω ένα άλλο πάθος μέσα μου. Γιατί ντρέπομαι? Ντρέπομαι για να ξεφτελιστώ. Άρα αφού ντρέπομαι για να ξεφτελιστώ, σημαίνει ότι είμαι εγωιστής. Έχω εγωισμό μέσα μου. Και γι' αυτό ντρέπομαι να το πω. Για να μην πέσω στα μάτια του αλουνού. Άρα αφού ντρέπομαι και δεν έχω ταπείνωση, και δεν τρέπομαι να τα πω τα πράγματα όπως έχουν και όπως είναι, άρα δεν μπορεί να καθαριστεί τελικά η ψυχή μου. Το υλικό δεν χρησιμοποιώ το σωστό, δεν πρόκειται να δράσει επάνω μου και να γίνει καθαρισμός πράγματι της ψυχής μου. Με αποτέλεσμα δεν θα σωθώ. Και ενώ νομίζω ότι εξομολογούμε, στο τέλος, επειδή τα έλεγα γενικά και αόριστα τα πράγματα, τελικά δεν θα έχω σωτηρία. Δεν θα έχω σωτηρία. Διότι άφησα και απέκρυψα. Το κάθε φιδάκι το άφησα μες στην τρύπα του. Είπα γενικά έχω φίδια. Τώρα ποιο φίδι όμως είναι εκείνο? Ποιο φίδι είναι τάλο? Και ποιο φίδι με ενοχλεί πιο πολύ? Δεν το είπα. Οπότε αφού δεν το είπα, δεν σκοτώθηκε το φίδι. Αυτό το φίδι λοιπόν θα σε ξαναενοχλήσει, θα σε δαγκώσει, θα σε θανατώσει, θα χάσεις την ψυχή σου. Και τελικά, αν είναι να χάσεις την ψυχή σου,
Για ποιο λόγο έγινες χριστιανός, για ποιο λόγο έγινες μοναχός, για ποιο λόγο κλείστηκες μέσα σε ένα μοναστήρι. Για να χάσεις και τούτη τη ζωή και την άλλη ζωή. Και τούτη τη ζωή και την άλλη ζωή να χάσεις. Δεν καθώς να τουλάχιστον να ζήσεις σε τούτη τη ζωή σου. Θα πεις θα αμαρτήσω μέχρι τέρμα. Θα κάνω τι θα κάνω και θα πάω και στην κόλαση. Από τη στιγμή που έχω πάρει όμως απόφαση ότι θα αγωνιστώ, γιατί θέλω να γίνω φως, γιατί θέλω να γίνω Άγιος, θέλω να μοιάσω σε αυτό που είπε ο Χριστός μου, ότι μας έβλαζε κατ' εικόνα και οφείλουμε να γίνουμε και καθομοίωση, να ομοιάσουμε στον Χριστό μας, να γίνουμε όμοιοι μαζί Του. Άρα λοιπόν για να γίνω όμοιος, πώς θα γίνω όμοιος, πώς θα γίνω φως, πώς θα αρχίσω να λάμπω. Θα είναι το κατάλληλο υλικό λοιπόν. Το ένα λοιπόν είναι η εξομολόγηση. Και μάλιστα η καθαρή εξομολόγηση ακόμα και τον λογισμό. Καθαρή εξομολόγηση και τον λογισμό. Και κάθε πράξης μου και κάθε κινησής μου. Και κάθε κινησής μου. Όπως στον γιατρό όταν πάω. Με κάθε λεπτομέρεια του περιγράφω τι αισθάνομαι. Και προσπαθώ να του δώσω τι αισθάνομαι όταν είναι εσωτερικός ο πόνος, για να μπορέσει ο γιατρός να κάνει σωστή διάγνωση. Να μου πει τι πρέπει να κάνω. Και προσπαθώ με κάθε λεπτομέρεια να του εντοπίσω και πώς είναι το είδος του πόνου. Είναι γενικός πόνος, είναι να με σουβλάει κάπου, με πονάει κάπου συγκεκριμένα. Τι πόνος είναι. Όπως εγώ προχθές ας πούμε που αισθανόμουν στα πνευμόνια μου, δεν αισθανόμουν ότι κρύωνα. Αισθανόμουν ότι και εγώ ήμουν από μέσα όμως. Ότι με καίγαν τα πνευμόνια. Και λέω γιατρέ, αισθάνομαι κάψιμο μέσα. Αν μου λέει τότε θα πάρει την τάδα τη κρύωση. Εάν δεν του έλεγα τη συγκεκριμένη λέξη να του περιγράψω ακριβώς αυτό που αισθάνομαι, δεν θα μπορούσε να μου δώσει το κατάλληλο φάρμακο θεραπείας. Θα έλεγε ένα κρύωμα είναι. Και με το κρύωμα μπορεί να μου δίνει κάποιο άλλο φάρμακο. Όταν το περιγράφεις ακριβώς όμως, σκοτώνεις ακριβώς εκεί το φίδι. Ένα άλλο που πρέπει να προσέξουμε είναι το να μην κατακρίνουμε άλλους ανθρώπους. Η κατάκριση, το πτσουμπολιό, τα σχόλια για άλλους ανθρώπους οι οποίοι κάνουν κάτι άλλο ή έχουν κάποιο ελάττωμα ή έχουν κάποιο αμάρτημα, οτιδήποτε άλλο έχουν, από την ώρα που εγώ αρχίζω και τους κατακρίνω και πέφτω στο αμάρτημα της κατακρίσεως, έχω ανοίξει λέει διάπλατες πόρτες στον αιωσφόρο και σε όλα τα δαιμόνια τους έχω ανοίξει πύλες. Μάλιστα έχω ανοίξει πύλες και είναι σαν να τους καλώ και να τους λέω ελάτε, εδώ είμαι, εδώ είμαι. Η κατάκριση λένε τα σχόλια, τα κουτσομπολιά για τον ένα και για τον άλλον. Θυμάμαι που διαβάζαμε στον γέροντα Ιωσήφ τον Ησυχαστή που έλεγε ότι ο γέροντάς μας λέει, έλεγε ο γέροντας Εφραίμ, δεν άφηνε λέει και άμα πήγαινε καμιά φορά να πει ο γέρος Αρσένιος κάτι λέει για κανένα άλλο κελί ότι ο τάδε μοναχός ήδη δίπλα έκανε εκείνο ή συζήτησε εκείνο ή είπε εκείνο, σταμάτα του λέγει, εσένα δεν θα σου ωφελήσει. Το τι έκανε το διπλανό μοναστήρι ή το τι έκανε και ο μοναχός ή το τι έκανε εκείνη η οικογένεια ή το τι έκανε ο τάδε ή το τι έκανε ο Α ή ο Β. Τι θα σου ωφελήσει, μόνο θα σε βλάψει. Ανοίγει λοιπόν λέει διάπλατες πόρτες, ανοίγει διάπλατες πόρτες με αποτέλεσμα όταν ανοίγει διάπλατες πόρτες στο νέο σφόρο πλέον οι λογισμοί να είναι μέσα μας σωριτών. Οπότε μετά όταν δεχτείς τέτοιο πόλεμο άντε μετά από εκεί και πέρα θα τα βγάλεις πέρα με τους δαίμονες. Και μάλιστα όταν έχεις ανοίξει μόνος σου σε παρακαλώ την πόρτα των λογισμών. Άρα λοιπόν, ένας πόλεμος
κατά το λογισμό είναι και εκείνος ο οποίος η πόρτα μάλλον εκείνη η οποία πρέπει να κλείσει και είναι η κατάκριση για τους άλλους ανθρώπους. Είτε είναι μοναρχικός, είτε είναι κάποιος άλλος λαϊκός, είτε είναι γείτονας, είτε είναι συνασκητής, είτε είναι σε άλλο μοναστήρι, είτε είναι κάτω στην πόλη. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι ο σχολιασμός επιτρέπει μετά ο Θεός και ανοίγει πόρτα. Ανοίγει πόρτα. Πώς ας πούμε ο νεαρός ο οποίος θα πάει και θα δει στην τηλεόραση μία βρώμικη ταινία, άνοιξε διάπλατα την πόρτα του λογισμού του, γιατί με το μυαλό τι βλέπει γίνεται. Δεν δουλεύει το μυαλό, η φαντασία. Ό,τι γίνεται. Αυτό με τα υπόκειτο τι θα πέσει. Δεν χρειάζεται δηλαδή και συζήτηση να το κάνει κανείς. Άρα λοιπόν και εγώ όταν αφήνω τον εαυτό μου και κρίνει, κατακρίνει, σχολιάζει, κουτσοβολεύει άλλους ανθρώπους, πλέον έχω ανοίξει την πόρτα των λογισμών. Οποιοδήποτε λογισμού. Από πορνικού, θυμού, πλεονεξίας, όλων των λογισμών οι οποίοι μπορούν να με χτυπήσουν. Πλέον μπορούν όλοι οι λογισμοί να με χτυπούν ταυτόχρονα. Πώς θα τα βγάλω πέρα, γιατί πόλεμο μπορώ να κάνω. Άρα λοιπόν πρέπει να λιγοστεύω τους εχθρούς μου. Όχι να ανοίγω πόρτες, τα τείχη μου να κλείνω τις πόρτες. Να μην έρχουν μέσα να μπορούν να μπουν. Επίσης ένα άλλο που πρέπει και χρειάζεται είναι η μελέτη. Η μελέτη λένε οι Άγιοι Πατέρες. Εξομολόγηση είπα. Δεν πρέπει να κατακρίνουμε και να σχολιάζουμε. Καθαρή εξομολόγηση. Μελέτη. Η μελέτη γιατί. Και η μελέτη της Γραφής και η μελέτη βιβλίων. Αγίων. Γιατί όταν έρχεται ο πονηρό λογισμός, επειδή καταγράφεται μέσα, το μυαλό μας είναι ένα κομπιούτερ. Το οποίο έρχεται ο διάβολος και χτυπάει και γράφει. Εμείς προσπαθούμε να τα πετάξουμε έξω. Να καθαρίσουμε το δίσκο του εγκεφάλου μας. Αλλά για να τον καθαρίσεις πρέπει να γράψεις δικά σου. Να θυμάται τα δικά σου. Άρα λοιπόν αυτά που πρέπει να θυμάται πρέπει να διαβάζεις. Πρέπει να κάνω μελέτη. Όσο λέει περισσότερο μελετώ, τόσο γεμίζω τον εγκέφαλό μου. Δηλαδή αν έχω ένα τετράδιο, σκεφτείτε. Ότι ο εγκέφαλός μου είναι ένα τετράδιο. Εάν εγώ το γράψω το τετράδιο με δικά μου πράγματα, δικές μου ιστορίες, δεν έχει μετά ο διάβολος ελεύθερη σελίδα να γράψει τα δικά του. Έχω πιέσει εγώ όλο το χώρο. Αν λοιπόν εγώ με τη μελέτη που κάνω, καθημερινή μελέτη, αρκετές ώρες λέει είναι μελέτη οι πατέρες. Όχι απλώς διάβασα μισή ώρα, μία ώρα. Οι πατέρες μιλάνε για αρκετές ώρες μελέτη. Να μην έχει μέσα ο άγραφτη σελίδα ο εγκέφαλος. Οπότε κι αν έρθει ο λογισμός, θα βρει όλες τις σελίδες γραμμένες λέει. Όταν τις βρει όλες τις σελίδες με στο τετράδιο γραμμένες, με το που θα του πεις φύγε, φεύγει και δεν έχει που να γράψει. Αν βρει όμως άγραφτο χάρτη, τάμπουλα ράζα, λευκές όλες και δεν διαβάζεις βιβλία πνευματικά, δεν διαβάζεις Αγία Γραφή, δεν διαβάζεις άλλα θρησκευτικά βιβλία, τα οποία σου δυναμώνουν το φρόνημα και την ψυχή, τότε λέει ο εγκέφαλος, ο νου σου, η καρδιά σου είναι άγραφη. Οπότε με το που θα ρίξει αυτό στο πρώτο μελάνι και θα γράψει, αμέσως καταγράφει. Και αυτό πλέον αφού αυτό γράφει και αυτό βλέπει ο εγκέφαλος. Αυτό και σε βασανίζει μετά. Ενώ αν έχεις γράψει εσύ δικά σου πράγματα, αυτά που τα σκέφτεται ο εγκέφαλός σου είναι αυτά που εσύ του έχεις βάλει. Άρα λοιπόν ευθυνόμαστε όταν και εμείς έχουμε πονηρούς λογισμούς. Ευθυνόμεθα. Να πώς και γιατί ακόμα και η ονείρωση καθύπνων έχει να κάνει με αμαρτία. Και λέμε, τι σκέφτηκες, τι σκεφτόσουνα τις προηγούμενες μέρες, τι είδε το μάτι, τι συζήτησες, δηλαδή έγραψες εσύ κάτι ή όχι.
Οπότε όταν έρθει ο πειρασμός, έτσι, θα διαπιστώσουμε αν ήταν του πειρασμού ή αν ήταν δικό σου αποτέλεσμα. Εάν ήταν δικό σου αποτέλεσμα. Αυτό φαίνεται ξεκάθαρα μετά. Και γι' αυτό μπορεί να έχουμε ονείρωξη εφάμαρτη και ονείρωξη μη εφάμαρτη. Αυτό εξαρτάται εμείς πως είχαμε την προηγούμενη μέρα. Όταν λοιπόν εγώ τις προηγούμενες ώρες, τις προηγούμενες ημέρες είμαι μέσα στη μελέτη των γραφών, δεν έχει πλέον ο διάβολος χρόνο και χώρο να μου γράψει κάτι. Οπότε αν ο οργανισμός θέλει από μόνος του να πάθει ονείρωση, θα πάθει από μόνος του, χωρίς καν να σχηματίσει όνειρο. Εφάμαρτο. Και να λένε οι Άγιοι Πατέρες το εξής, ότι μπορεί να δω κάτι πριν ένα μήνα και να μου δουλέψει στον ύπνο μετά από ένα-δυο μήνες. Τόσο πολύ. Και μετά από 6 μήνες, λέει, μπορεί να ενεργοποιηθεί. Δηλαδή κάτι που είδε το μάτι μου σε ένα περιοδικό, κάτι που είδε σε ένα βιβλίο, κάτι που είδε σε ένα περίπτερο που βγήκα έξω από τη μονή, κάτι που εντόπισε το μάτι μου. Εκείνη τη στιγμή πέρασε, λέει, απαρατήρητο. Έτσι. Αν το τετράδιό μου είναι γραμμένο, λένε οι Άγιοι Πατέρες, και έχω γράψει εγώ λόγια θεϊκά, η εικόνα αυτή που είδα δεν μπορεί να σταθεί, που θα κάτσει μέσα, είναι γραμμένα. Δεν μπορεί να κάτσει. Δεν έχει χώρο να κάτσει, θα φύγει αυτή η εικόνα. Δεν πρόκειται να με βλάψει. Με το που την είδα σταυρώνομαι, λέει Κύριος ο Χριστέ, λέει σώμε, έφυγε η εικόνα. Γιατί ήδη είναι γραμμένο. Εάν όμως εγώ δεν διαβάζω, δεν μελετάω, δεν γράφω στον εγκεφαλό μου, με το που θα συλλάβει αυτές τις εικόνες, αυτές οι εικόνες έχουν τη δυνατότητα να λειτουργούν μέσα στον εγκέφαλο και 6 μήνες. Οπότε δεν είσαι άμυρος και αν εφαματίες το ότι έπαθες μία ονείρωση. Και εμείς μα την είδα, ούτε κουβέντησα χθες ή την προηγούμενη μέρα κάτι και σκέφτηκα κάτι πονηρό, πώς το έπαθα. Πρέπει να σκεφτείς όλο το προηγούμενο εξάμηνο αν είχες. Όλο το προηγούμενο εξάμηνο. Και στο εξάμηνο λέει αρχίζουν και υποχωρούνε. Όχι ότι διαγράφονται, υποχωρούνε λέει. Καταλαβαίνετε λοιπόν με τι αγώνα έχουμε να κάνουμε τον λογισμό. Πάρα πολύ μεγάλος ο αγώνας. Έτσι λοιπόν η αντιμετώπιση των λογισμών έρχεται. Καθαρή εξομολόγηση, δεν φτάνει η εξομολόγηση. Και εξαγόρευση μαζί με τη μετάνοιά μας, όχι γενικολογίες, το κάθε φιδάκι χώρια, την κάθε σκέψη χώρια. Το να μην κατακρίνουμε είναι ο δεύτερος τρόπος. Το δεύτερο όπλο που πρέπει να πάρουμε να πολεμήσουμε τους λογισμούς, το τρίτο όπλο είναι η μελέτη. Να μην βρει άγραφτο τίποτα μέσα. Να είναι γεμάτος ο εγκέφαλος. Το επόμενο. Ταπείνωση. Ο άνθρωπος πρέπει να καλλιεργεί συνεχώς την ταπείνωση. Να προσπαθεί να πνίγει τον εγωισμό του. Να προσπαθεί να βγάζει το εγώ του. Να προσπαθεί να κάνει όπιστε στο εγώ του. Διαφορετικά δεν μπορεί, αν δεν έχει αυτό το όπλο πάλι, δεν μπορεί να πολεμήσει τους λογισμούς. Το επόμενο είναι ο κόπος του σώματος. Πάλι όλοι οι πατέρες μιλάνε για αυτό. Ότι πρέπει το σώμα να κοπιάζει, να είναι κουρασμένο. Άνθρωπος που κάθεται, άνθρωπος ο οποίος δεν κουράζεται, είναι εύκολη λία να το φάνε, λέει, οι άγριοι λογισμοί, τα άγρια θηρία. Γιατί δεν μπορεί να τρέξει, διαβάλλεται, λέει, πνευματικά να τρέξει ενώ. Διαβάλλεται έναν άνθρωπο που δεν έχει μάθει να τρέχει και να περπατάει, αλλά έχει μάθει όλο να κάθεται σε μια καρέκλα, δεν κουράζεται το σώμα, γίνεται πλαταρό, οι μυς χαλαρώνουν. Έτσι, μόλις πάει να φύγει, να τρέξει, δεν μπορεί, πιάνεται, πονάει, δεν μπορεί, το φέρει το κορμί.
Οπότε θα σταματήσει μετά από λίγο, γιατί θα κάνει, φούσκωσε πάει. Τον πλησίασε τον λιοντάρι, τον έφαγε, τον βούτυξε. Αυτός ο οποίος όμως λέει, οπιάζει και εργάζεται, μπορεί και φεύγει, γιατί θα δει τον λιοντάρι, θα τρέξει, θα φύγει, εξαφανιστεί το κακό. Ο άλλος δεν μπορεί, έχει πλαδαρίνει. Γι' αυτό λέει, χρειάζεται υποχρεωτικά να έχουμε εργασία και το σώμα κάθε μέρα να είναι κουρασμένο. Να πέφτω στο κρεβάτι και να λέω, δόξα σε Θεός, ξάπλωσα, ξεκουράζομαι. Να είναι πτώμα το κορμί μας. Άρα λοιπόν πρέπει να κοπιάζουμε σωματικά, ώστε να ενδυναμώνονται οι μυς του πνεύματος. Να μην μπορεί η σάρκα να μας αντισταθεί. Σας θυμίζω αυτό που έλεγε ο Χριστός, το μεν πνεύμα πρόθυμον, η δε σάρκα είναι ασθενής και υποκύπτεται. Άρα για να μην υποκύψεις πρέπει να καλλιεργήσεις και τη σάρκα, να είναι κουρασμένη. Και το επόμενο που συνιστούν οι Άγιοι Πατέρες μας είναι η προσευχή. Από όλα αυτά που τα έχεις κάνει, τότε πλέον ζήτησε και το έλεος του Θεού. Τότε ζήτησε και τη βοήθεια του Θεού. Να συνδράμει, να έρθει αντιλήπτωρο ο Θεός. Να έρθει δίπλα να σε στηρίξει στον πόλεμο. Δηλαδή δεν μπορεί να πεις ότι θα βγω να πολεμήσω με τους Τούρκους. Βλέπουμε αποβιβάζονται οι Τούρκοι σε ένα νησί μας. Και εγώ λέω πάω να τον πολεμήσω τον Τούρκο, αλλά δεν έχω πάρει όπλα. Λέω πάω μόνο με την προσευχή. Όπλο μου η προσευχή. Θα τους πολεμήσω με προσευχή εγώ. Σε φάγανε σε 3 λεπτά οι Τούρκοι. Σε 3 λεπτά σε έχουν καθαρίσει οι Τούρκοι. Πρέπει να έχεις πάρει τον κατάλληλο εξοπλισμό. Τι θέλει, τάμς θέλει, πολυβόλα θέλει, όπλα θέλει, χειροβοβίδες θέλει, βόμβες θέλει, κανόνια θέλει. Πρέπει να δάξεις εκεί. Και να έχεις και το Θεό βοηθό. Και να ζητάς και τη βοήθεια του Θεού. Αυτό που έκαναν και οι πατέρες μας. Γι' αυτό πηγαίναν στον πόλεμο και ζητούσανε και τη βοήθεια του Θεού. Θεέ μας βοήθησέ μας να νικήσουμε. Και τότε ο Θεός βοηθά. Άρα λοιπόν δεν μπορώ να βγω να πω ότι πάω σε ένα πνευματικό πόλεμο. Πηγαίνω να γίνω φως, να καθαριστώ. Να καθαριστώ, να γίνω φως, να γίνω Άγιος και δεν τα κάνω όλα αυτά. Θα αποτύχω. Θα με φάει ο Τούρκος, θα με φάει οι δαίμονες, θα με φάει ο αιωσφόρος. Θα χάσω την ψυχή μου. Άμα δεν τα κάνω αυτά, θα χάσω την ψυχή μου. Είναι ο δρόμος, η πορεία που πρέπει να πορευτώ. Είναι τα όπλα που πρέπει να έχω μαζί μου. Είναι οι σφαίρες. Άμα έχω όπλο, χωρίς σφαίρες δεν τις κάνω εγώ. Αυτό λοιπόν πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε. Τους τρόπους και τις μεθόδους. Και οι πατέρες μας τα λένε τόσο ξεκάθαρα. Γιατί οι ίδιοι είναι παλαιοί πολεμιστές. Πολέμησαν πριν από εμάς τον διάβολο. Και ξέρουν με ποιο τρόπο ο διάβολος πολεμιέται και νικέται. Εάν λοιπόν εμείς δεν κάνουμε αυτά που μας λένε οι Άγιοι μας και οι Άγιοι Πατέρες, οι πρώοι μόνο, αυτοί που έζησαν πριν από εμάς στο μοναστήρι, αυτοί που έζησαν πριν από εμάς στην έρημο, αυτοί που έζησαν πριν από εμάς στα σπήλαια, οι οποίοι παλέψανε πρόσωπο με τον διάβολο, πώς θα νικήσουμε εμείς? Εκείνοι έχουν εμπειρία. Είδατε πολλές φορές σας λέω ότι στη σημερινή εποχή που ζούμε, ότι η Εκκλησία μας σήμερα δεν είναι εμπειροπόλεμη, και δεν εννοώ στον πνευματικό τομέα, ενώ που δέχεται επιθέσεις από τηλεοράσεις, που δέχεται επιθέσεις από τις εφημερίδες, που δέχεται επιθέσεις από διάφορους τρόπους, και τη βλέπεις ότι είναι σαν χαμένη, δεν ξέρει πού να αμυνθεί και πώς να χειριστεί το θέμα, και ξεκτελίζεται κάθε φορά η Εκκλησία. Γιατί δεν έχει δεχτεί ξανά τέτοιο πόλεμο και να έχει εμπειροπόλεμο υλικό. Και θα έπρεπε όσοι είχαν εμπειροπόλεμο υλικό, και υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι που έχουν περάσει από τέτοια
τέτοιους πολέμους, αυτούς θα τους είχε η Εκκλησία βάλει μπροστά και να έλεγε προχωράτε εσείς, εμείς ακολουθούμε. Πείτε μας τι κάνουμε. Το ίδιο έρχονται οι πατέρες όμως, στον πνευματικό πόλεμο. Στον πόλεμο κατά των λογισμών, το οποίο είναι το ξεκίνημα για να πέσω και να αμαρτήσω. Με οποιαδήποτε αμαρτία. Να εισακτώσω οποιοδήποτε πάθος. Χρειάζομαι λοιπόν την εμπειρία καπιανού. Με ποιο τρόπο εσύ νίκησες εκεί, τι έκανες. Και οι πατέρες μας λένε ξεκάθαρα. Έκανα αυτά, αυτά και αυτά. Την εξομολόγηση όπως σας την περιέγραψα, το να μην κατακρίνουμε, την αγαπάμε τον άλλον. Τη μελέτη, την ταπείνωση, την κούραση του σώματος και την προσευχή. Που έρχεται στο τέλος για να ενισχύσει ο ίδιος ο Θεός, βλέποντας ότι έχει κάνει όλα. Και επίσης ένα άλλο που πρέπει να προσέξουμε είναι η απελπισία. Δηλαδή ότι ο άνθρωπος δεν πρέπει, ο μοναχός, ο χριστιανός δεν πρέπει να απελπίζεται. Είχε πάει σε έναν ασκητή, ένας μοναχός, ο οποίος έπεφτε συνέχεια σε κάποιο σαρκικό αμάρτημα. Και πήγε, σε κάποιο σαρκικό πειρασμό έπεφτε, και πήγε λέει ο μοναχός αυτός να βρει έναν έμπειρο, έτσι νόμιζε, έναν έμπειρο ασκητή που είχε καλό όνομα την εποχή εκείνη, και όταν πήγε λέει και τον βρήκε και του εξομολογήθηκε σε κάποιο γέροντα ερημίτη, εκείνος μόλις άκουσε την εξομολόγηση του νέου ταράχτηκε λέει, αγανάκτησε και του είπε ότι είσαι ανάξιος να φέρεις το μοναχικό σχήμα, είσαι ανάξιος να φέρεις ακόμα και το μοναχικό σχήμα. Τάχασε ο μοναχός. Έφυγε και στον δρόμο σκεπτόταν, σου λέει, έχω αποτύχει. Έχω αποτύχει. Σου λέει, τι κάθομαι, ας πάω ξανά πίσω στον κόσμο. Τόσα χρόνια και εγώ πέφτω. Προσπαθώ να διορθωθώ, δεν έχω διορθωθεί. Πέφτω συνέχεια. Πέφτω συνέχεια, πέφτω συνέχεια. Ούτε μία διόρθωση. Του λέει ο πνευματικός, ο ερημίτης εκείνος, να γιατί δεν πρέπει να τρέχουμε να βρίσκουμε ρότα τον έναν και ρότα τον άλλον και ρότα ο τάδε γέροντας είναι άγιος, ο τάδε έχει διακριτικό πνεύμα, ο τάδε έχει διορατικό πνεύμα και τρέχουμε και ρωτάμε και πολλές φορές την πατάμε. Απελπίζεται λοιπόν και σκέφτεται να τα πετάξει. Στον δρόμο λοιπόν του συνάντησε ο Αββάς Απολλών. Λέει το γεροντικό. Το συναντέβασα από πού πας, λέει. Είδε κιόλας. Ο Αββάς Απολλών ήταν άγιος άνθρωπος. Είδε το τι είχε συμβεί. Και κάθισε, του μίλησε, τον ενθάρρυν. Και κατάλαβε ο μοναχός. Αναπτερώθηκε. Και γύρισε πίσω. Ξανά να συνεχίσει τον αγώνα του στη σπηλιά στην οποία είχε πάει και εκείνος να ασκητεύσει. Βλέποντας όμως την αδιακρισία του γέροντα εκείνου του ερημίτη που συμβούλευε, παρακαλεί το Θεό να πάει ο ίδιος πειρασμός ο σαρκικός στον ερημίτη μοναχό για να καταλάβει το πόσο σκληρά συμπεριφέρθηκε απέναντι στον ερημίτη τον άλλον, τον νέο μοναχό που αγωνιζότανε. Και τότε ο διάβολος πηγαίνει μια και δυο και τον ανάβει τον ερημίτη. Ο ερημίτης άναψε, γύριζε, περαδόθε μέσα στη σκυλιά σπίτι του, δεν άντεξε, φούντωσε η σάρκα, έφευγε τρέχοντας για την πόλη για να αμαρτήσει. Ποιος? Ο ερημίτης. Στον δρόμο όμως πάλι μπροστά του εμφανίζεται ο Άγιος Απολλών. Του λέει, πού πας αδελφέ? Κάθεται λοιπόν και του λέει το και το. Να προσέχεις, του λέει άλλη φορά, το πώς μιλάς και το πώς συμπεριφέρεσαι απέναντι όταν έρχονται να συμβουλεύσουν, συμβουλεύεις τους ανθρώπους. Δεν θα τους κορπάς την απελπισία. Θα τους τονώνεις και θα τους δίνεις το δρόμο και τη μέθοδο και τον τρόπο το πώς θα σωθούνε. Δεν τους οδηγείς στην απελπισία. Να τους στηρίζεις. Και τότε στήριξε και εκείνον και του είπε, φύγε, θα προσευχηθώ εγώ να φύγει ο πειρασμός.
Και έφυγε ο πειρασμός και επέστρεψε. Και ο γέροντας Ερημίτης εκείνος, ο οποίος με ταπεινοφροσύνη πλέον και έπαψε να συμβουλεύει τους άλλους δεξιά και αριστερά. Βλέπετε λοιπόν τι μας δείχνει αυτό. Μας δείχνει ότι δεν πρέπει να έχουμε απελπισία. Όταν ο άνθρωπος απελπίζεται, μπορεί να τα χάσει όλα. Μπορεί να τα χάσει όλα. Θα επαναλαμβάνω και θα το λέω και θα το ξαναλέω. Ο αγώνας μας είναι όχι εναντίον ανθρώπων, εναντίον σάρκα και αίματος όπως λέει το Ευαγγέλιο, αλλά είναι εναντίον πνευμάτων. Και τα πνεύματα δεν ξέρεις παππού και πώς θα σε χτυπήσουν. Και υπάρχουν ειδικοί τρόποι, ειδικοί μέθοδος που πρέπει να πολεμάμε. Και η καλύτερη άμυνα είναι η επίθεση. Επιτίθεσαι. Δεν κάθεσαι με σταυρωμένα χέρια. Έτσι λοιπόν, σύμφωνα με αυτά που διαβάσαμε εκεί και στο Ευαγγέλιο, έτσι, έχουμε τη γαστριμαργία. Ένα πάθος είναι η γαστριμαργία. Το πολύ φαγητό. Είναι η γαστριμαργία, το πάθος με λίγα λόγια. Είναι το φαγητό. Η γαστριμαργία πολεμείται μόνο με την εγκράτεια μας λένε οι πατέρες. Μόνο με εγκράτεια. Εγκράτεια δεν είναι μόνο. Για να σου έρθει εγκράτεια στα σαρκικά, θα πρέπει να έχει ξεκινήσει εγκράτεια από τα φαγητά. Άμα δεν μπορείς να κρατηθείς και πέφτεις στο φαγητό και είσαι ολιγούδης που δεν αντέχεις και δεν μπορείς να πεις ας μην το φάω, δεν θα το φάω, θα εγκρατευτώ. Όταν δεν μπορείς να το κάνεις αυτό, θα πέσεις λέει. Ένα πάθος λοιπόν είναι η γαστριμαγεία, η οποία πολεμείται μόνο μας λένε οι Άγιοι Πατέρες με την εγκράτεια. Δείτε τα βέλη εκεί πέρα που είχε απ' έξω, έτσι ο μοναχός που πολεμείται. Και με αυτά τα βέλη πολεμείται και κάθε χριστιανός. Αυτά είναι τα πάθη. Το ένα πάθος λοιπόν είναι η γαστριμαργία. Το οποίο είναι δυσαλογισμός φυσικά. Σου σερβίρει την κατάλληλη γεύση. Σου βάζει την όρεξη να φας, την επιθυμία να φας, το αίσθημα της πείνας, σου βάζει το ένα, σου βάζει το άλλο, το οποίο είναι εκείνη την ώρα που να πολεμήσεις. Εάν υποκύψεις, έχασες τον πόλεμο. Άρα έπεσες. Άρα έπεσες. Άρα λοιπόν πρέπει να πολεμηθεί το πάθος της γαστριμαργίας, η οποία πολεμείται μόνο με την εγκράτεια. Δεν πολεμείται με προσευχή. Μην νομίζω ότι θα κάνω προσευχή και θα μου φύγει η γαστριμαργία. Δεν πολεμείται με προσευχή. Το λένε οι πατέρες. Πολεμείται μόνο με εγκράτεια. Η πορνεία και όλα τα σαρκικά πάθη. Η πορνεία πολεμείται όταν μας φέρνει σκέψεις και λογισμούς πορνείας ο διάβολος, η πορνεία πολεμείται μόνο όταν αγωνιζόμεθα την αντίθετη πλευρά, διαβάζοντας βιβλία, κάνοντας προσευχή, ζητώντας τι, να έχουμε θείο πόθο και επιθυμία να ζήσουμε μαζί με τον Χριστό. Δηλαδή να σκέφτομαι ότι αν κάνω σαρκικά μαθήματα δεν μπορώ να είμαι μαζί με τον Χριστό. Δεν μπορώ να ζω κοντά στον Χριστό όταν έχω σαρκικούς πειρασμούς και σαρκικούς λογισμούς και τους αποδέχομαι και τους καλλιεργώ και έτσι κατατίθομαι. Δεν γίνεται. Έτσι λοιπόν η πορνεία θέλει το αντίδοτο της είναι ο θείος πόθος. Το αντίδοτο είναι η επιθυμία του να ζήσω μαζί με τον Χριστό. Να αποκτήσω πόθο να ζήσω μαζί με τον Χριστό. Η φιλαργυρία είναι ένα άλλο πάθος. Έρχεται ο λογισμός, μάζεψε χρήματα, να έχεις για εκείνο, για εκείνο, για το άλφα και τα λοιπά. Είναι βλέποντας και αποκτώντας μόνο συμπάθεια για τους φτωχούς. Η οργή φεύγει μόνο όταν έχω αποκτήσει αδιάκριτη αγάπη για όλους. Τότε ο άνθρωπος αυτός δεν οργίζεται. Πρέπει να καλλιεργώ την αγάπη σε όλους για να μου φύγει η οργή. Δεν φεύγει η οργή δηλαδή με προσευχή. Δεν φεύγει. Φεύγει μόνο όταν μάθω να καλλιεργήσω την αρετή της αγάπης της αδιάκριτης προς όλους. Η
η λύπη, η κοσμική λύπη αυτή που μας φέρνει και έρχεται μέσα στην ψυχή μας. Που λυπάται ο άνθρωπος, όχι για τα μαθήματά του, αλλά για κοσμικά πράγματα. Έρχεται μόνο να καλλιεργούμε την πνευματική χαρά. Και σκεφτόμαστε πράγματα τα οποία μας φέρνουν μέσα μας πνευματική χαρά. Άλλο πάθος είναι η ακηδεία. Δεν παιδιά. Η ακηδεία, ο τρόπος αντιμετωπίσεώς της είναι η υπομονή, εδώ θέλει υπομονή, γιατί αυτός που έχει μάθει και κάθεται και έχει πλαδαρίνει, θέλει σιγά σιγά να ξεκινήσει να κάνει δουλειά. Και θέλει και επιμονή. Γιατί έχει μάθει να κάθεται. Και βρίσκει φυσικά διάφορες δικαιολογίες. Δεν μπορώ, εκείνο, δεν έχω δυνάμεις, δεν φτάνω. Τι έχει μάθει και κάθεται πια. Έρχεται ο πονηρός λοιπόν και του βάζει μέσα στο μυαλό και του λέει άστο, δεν πειράζει, ή για αύριο, ανέβαλε το για μεθαύριο και μαζεύεται η δουλειά περισσότερη και περισσότερη και περισσότερη δουλειά. Μαζεύεται. Το δαιμόνιο της ακηδείας, το πάθος της ακηδείας. Έτσι λοιπόν ο λογισμός. Πώς πολεμείται αυτό? Με την υπομονή, την επιμονή και την ευχαριστία και τη δοξολογία προς τον Θεό. Με το να δοξάζω συνεχώς και να ευχαριστώ τον Θεό. Με αυτόν τον τρόπο λέει αυτός ο λογισμός φεύγει. Αυτός ο πειρασμός φεύγει. Αυτό είναι το όπλο. Η καινοδοξία. Η καινοδοξία φεύγει ο καινόδοξος ο άνθρωπος. Αυτός ο οποίος θέλει να ανεβαίνει, να ανεβαίνει, να κερδίζει θέσεις, να κάνει κτλ. Αποκτά δόξα. Κούφια δόξα. Καινός, γι' αυτό λέγεται καινοδοξία. Φεύγει μόνο όταν προσεύχεται ο άνθρωπος με συντετριμένη καρδία. Όχι απλή προσευχή. Θέλει συντετριμένη καρδιά. Και θέλει επίσης εργασία αρετών. Δηλαδή η καινοδοξία πρέπει λέει, να κατεργάζει σε αρετές. Να προσπαθάς να αποκτήσεις αρετές. Να αποκτήσω και αυτή την αρετή, να αποκτήσω και εκείνη την αρετή. Η δε υπερηφάνεια φεύγει λέει από τον άνθρωπο όταν πάψει να κρίνει τον άλλον. Άμα δεν πάψει να τον κρίνεις δεν σου φεύγει η υπερηφάνεια. Όταν κρίνεις τον άλλον και λες μα ο άλλος είναι έτσι, ο άλλος έκανε εκείνο, ο από εκείνος έκανε αυτό. Δεν πρόκειται να γλιτώσει από την υπερηφάνεια και τον εγωισμό με τίποτα. Όσο κρίνεις και βλέπεις τον άλλον όλο και όχι τα δικά σου δεν πρόκειται να φύγει με τίποτα. Έτσι λοιπόν, εδώ οι πατέρες μας λένε τρόπους και μεθόδους με τις οποίες απαλλάσσεται ο άνθρωπος. Δηλαδή, όταν βγαίνεις στον πόλεμο κατά των πειρασμών, πώς και τι πρέπει να κάνεις και πώς να τους πολεμήσεις. Και ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός μας λέγει ότι στους λογισμούς πρέπει να τους διακρίνουμε, να διακρίνουμε σε αυτούς τους λογισμούς τα εξής. Έχουμε την προσβολή, ενώ μας προσβάλλει, μας χτυπάει δηλαδή το βέλος, τάκα είναι την προσβολή το πρώτο. Μετά είναι ο συνδυασμός, μετά είναι η πάλη, μετά είναι το πάθος, μετά είναι η συγκατάθεση, μετά είναι η ενέργεια και μετά είναι η αιχμαλωσία του ανθρώπου. Αυτή είναι η σειρά που ακολουθεί ο λογισμός. Σας ξαναλέω ότι λέει ο Άγιος Ιωάννης, ο Δαμασκηνός. Πρώτα έρχεται και σε προσβάλλει ο λογισμός. Σου χτυπάει την πόρτα. Εάν εκεί είναι που βλέπεις και έρχεται το τουρκικό καράβι να σε καταλάβει το νησί. Μην το αφήσεις. Όταν κάνει την προσβολή επιτίθεται, μην το αφήσεις να βγει έξω, σταμάτησέ το. Εάν το αφήσεις και βγει έξω, αρχίζει πλέον το συνέχεια ο συνδυασμός, η πάλη, το πάθος, η συγκατάθεση, ενέργεια και εχμαλωσία. Και εδώ ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός εξηγεί μετά ένα-ένα από όλα αυτά τι είναι το καθένα και το τι κάνει και είναι βασικό σε όλα αυτά τα οποία σας περιέγραψα λίγο πολύ. Ο συνδυασμός κάνει συνδυασμούς με άλλους λογισμούς, με άλλα πάθη, με τον εαυτό σου, προσπαθεί να βρει πότε σε του πάρει. Άρα λοιπόν έχουμε να κάνουμε για να μπορέσουμε να καθαριστούμε, να μπορέσουμε να γίνουμε φως, υπάρχει τρόπος και μέθοδος. Υπάρχει τρόπος και μέθοδος.
Δηλαδή, πρέπει να γίνουμε φως. Πώς γεννιέται το ζήτημα. Σου λέει ο άλλος, πάρ' τα ρούχα και πλύντα. Καθάρισέ τα. Πώς. Λέω πολλές φορές στους πατέρες, αυτή η στολή μπορεί να καθαριστεί. Πώς θα καθαριστεί. Λέει, με στεγνό καθάρισμα. Λέει, παιδί, έχει τρόπο. Δεν καθαρίζεται με οποιοδήποτε τρόπο. Μπορεί να πετάξει τη στολή αυτή μέσα στο πλυντήριο. Αυτό το ρούχο πώς καθαρίζεται, πώς θα φύγει αυτή η βρώμα από εκεί. Α, αυτό πρέπει να βυθιστεί μέσα σε χλωρίνη, σου λέει. Το άλλο θέλει πλυντήριο. Όπως ο άνθρωπος, για να τον κερδίσει στον Χριστό, ο ψαράς χρησιμοποιεί διάφορα δολώματα και πιάνει, για να τους φέρουμε στον Χριστό, το ίδιο και ο διάβολος μέσα στο τσουβάλι του είδατε ότι έχει για τον καθέναν διαφόρους λογισμούς και διαφορετικό φαγητό και υπάρχει και διαφορετικός τρόπος αντιμετωπίσεως του καθενός. Ο κάθε λογισμός αντιμετωπίζεται διαφορετικά, με διαφορετικό τρόπο. Το κάθε πάθος θέλει διαφορετικό αγώνα. Αν λοιπόν δεν κάνουμε αυτόν τον αγώνα, αν δεν πλύνεις έτσι δηλαδή την ιερατική στολή, την κατέστρεψες. Ομοίως, αν δεν ακολουθήσεις, παιδί μου, αυτά τα οποία σου λέω, θα καταστρέψεις την ψυχή σου, δεν την διορθώσεις ποτέ. Αυτό λένε οι Άγιοι μας. Παιδιά μου λέει, γι' αυτό τα καταγράψανε, ζήσαν πριν από εμάς, πολεμήσαν πριν από εμάς, κάναν αυτό τον πόλεμο πριν από εμάς και έρχονται τώρα με τα συγγράμματά τους και μας διαφωτίζουν πώς εμείς μπορούμε και με ποιους τρόπους μπορούμε να γίνουμε φως. Γιατί ναι, το έχουμε καταλάβει. Ότι στόχος της ζωής μας είναι να γίνουμε φως. Το ζήτημα είναι πώς θα γίνω φως. Πώς θα αλλάξω. Πώς θα καθαριστώ. Είδατε λοιπόν σε γενικές γραμμές, τα επαναλαμβάνω και τελειώνω. Το πρώτο λοιπόν είναι ότι ο άνθρωπος πρέπει από την αρχή να διώξει, να μην αφήσει κανένα να πλησιάσει ο λογισμός. Να ξεκινήσει για να μην φτάσει στη συγκατάθεση, να μην φτάσει στην αιχμαλωσία του νόου. Και η αντιμετώπιση τους είναι καθαρή εξομολόγηση, όπως σας είπα. Και έναν λογισμό. Έναν λογισμό. Γι' αυτό στην εξομολόγηση πάμε προετοιμασμένοι. Και γι' αυτό κάνουμε και συχνή εξομολόγηση. Γι' αυτό σας έχω πει, ως άκης θέλετε να εξομολογηθείτε, μου το πείτε. Γιατί άμα αφήνετε και περνάει ένας μήνας, δύο μήνες, τρεις μήνες, τέσσερις μήνες, αν μπορεί να θυμάστε τι λογισμοί πέρασαν. Άρα έχει καταλάβει τον εγκέφαλό σου. Άρα θα χάσεις την ψυχή σου. Θα χαθείς. Σημειώνω λοιπόν ακριβώς και δεν αφήνω να περνάει μεγάλο χρονικό διάστημα. Εκείνος ο λογισμός. Όχι γενικά και αόριστα, το είπαμε. Εκείνος ο λογισμός. Εκείνος ο λογισμός. Γι' αυτό ο πνευματικός είναι μέσα στη μονή. Ακριβώς γι' αυτό το λόγο, για να μπορεί ταυτόχρονα γρήγορα. Και όταν είναι, μένουμε εκτός μονής και είμαστε σε άλλο μοναστήρι, τρέχουμε και το βρίσκουμε. Όπως όταν πάθει κάτι η καρδιά μου, ένα έφραγμα, ένα πόνο, πώς τρέχω και πάω στην Αθήνα. Πώς τρέχω και πάω στην Αθήνα. Μένω μέσα στο αυτοκίνητο, αν είμαι σε άλλο μοναστήρι και ζω, και τρέχω και βρίσκω τον γεροντά μου αμέσως. Και τάκ τάκ έχω αυτό τους λογισμούς, έχω αυτό το πόλεμο. Και μόλις το πεις, το λένε όλοι οι πατέρες. Ο γέροντας σκοτώνει, λέει, το φίδι στο κεφάλι. Πάω. Δεν σε ξαναενοχλεί. Ξεφανίζεται. Φεύγει. Μετά είπαμε με τη μελέτη να μην είναι άδεια. Η καρδιά μην βρει χώρο να καταγράψει εκείνος. Μετά είπαμε ότι δεν πρέπει να κρίνουμε, να σχολιάζουμε και να κατακρίνουμε. Ούτε να κουτσομπολεύουμε το τι γίνεται δεξιά και αριστερά. Μετά θέλει την ταπείνωση, τον κόπο του σώματος, προσευχή, εγκράτη και μετά είπαμε τα κάθε ένα πάθος ξεχωριστά, με ποιο τρόπο έχει και ποια μέθοδο για να πολεμηθεί. Αυτά λοιπόν πρέπει να τα εφαρμόζουμε.
Αυτά πρέπει να εφαρμόζουμε. Και καλό είναι και μέσα στο κελάκι μου να έχω γράψει. Έχω αυτό το πρόβλημα. Αυτό πολεμιέται έτσι. Πολεμιέται και με εκείνο. Πολεμιέται με εκείνο. Γιατί αν το πολεμάς λάθος, δηλαδή αν το ένα ρούχο προσπαθάς να το καθαρίσεις με λάθος υλικό, θα καταστρέψεις το ρούχο και δεν μπορείς να το καθαρίσεις. Αν δηλαδή προσπαθείς να απαλλαγείς και να γίνεις φως με λάθος τρόπος, δεν πρόκειται να γίνεις. Δεν πρόκειται να γίνεις. Και εδώ είναι πάλι η υπακοή. Υπακούμε στους πατέρες και ακολουθούμε την πορεία τους και τη γραμμή τους. Δεν παρεκκλίνουμε. Δεν παρακλίνουμε, όπως δεν παρακλίνουμε στα δόγματα, δεν παρακλίνουμε και στις συνταγές τους. Αυτή την ιατρική πνευματική συμβουλή μας δίνει οι Άγιοι, αυτοί και ακολουθούμε. Και αναμέσω των αιώνων έτσι είδησε και γίνανε όλοι αυτοί φώτα και Άγιοι. Άρα λοιπόν, στο θέμα των λογισμών, στο θέμα των παθών και πώς πολεμούνται οι λογισμοί, πρέπει να ακολουθήσουμε και εμείς την ίδια τακτική και να ακολουθούμε. Την ίδια γραμμή και την ίδια πορεία. Μόνον έτσι θα μπορέσουμε να καθαριστούμε. Και έτσι, το ότι θα δικαιώσουμε το λόγο που βρισκόμαστε και μέσα σε αυτό το σχολείο. Μέσα σε αυτό το μοναστήρι. Και έχουμε δάσκαλο που μας μαθαίνει γράμματα πνευματικά. Δάσκαλο που μας μαθαίνει και μας συμβουλεύει το πώς πρέπει να ακολουθούμε, το τι πρέπει να κάνουμε. Και ο μαθητής εκείνο που οφείλει είναι να υπακούει και να τα εφαρμόσει. Από τη στιγμή που τα εφαρμόζει, σώνεται μετά. Γίνεται καλός μαθητής. Σε περίπτωση που δεν τα εφαρμόζει, δυστυχώς δεν πρόκειται να σωθεί και να σώσει την ψυχή του. Εύχομαι λοιπόν να μπορέσετε για αυτή τη ομιλία να βρείτε τρόπους και μεθόδους και να συνεχίσετε να πολεμάτε το λογισμό απ' αρχής. Να πολεμάτε τον νεοσφόρο από την αρχή. Να μην τον αφήνετε και να μην του δίνετε παραθυράκι να εισβάλλει μέσα σας. Γιατί από το λογισμό έρχεται η πτώση. Και από την πτώση γεννιέται ο θάνατος. Αν λοιπόν θέλουμε να ζήσουμε με τον Χριστό μας, πρέπει να αγωνιστούμε, να δίνουμε τη μάχη, ώστε να γευτούμε την Ανάσταση και όχι το θάνατο. Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.